Διαμαρτυρία και από τους νοσηλευτές και εργαζόμενους σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για την οριακή κατάσταση που επικρατεί, αφού και οι εργαζόμενοι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, στέλνοντας από την πλευρά τους μήνυμα στο Υπουργείο Υγείας να υπάρξει άμεσα ένας σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεν είναι μόνο οι επιστήμονες που δουλεύουν στα νοσοκομεία, δουλεύουν πάρα πολλές ειδικότητες οι οποίες χρειάζονται. Έχω να πω ότι κάθε μέρα η κατάσταση είναι πιο επιδεινούμενη. Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα σχεδιασμός, ούτως ώστε να βρεθούν κρεβάτια αλλά και προσωπικό να τα δουλέψουν, είτε εδώ, είτε ιδιωτικά, είτε στο στρατιωτικό νοσοκομείο, είτε στην αρρωγή. Διότι πραγματικά είμαστε μετά τη Θεσσαλονίκη, έρχεται η σειρά μας. Στην πρώτη φάση του κορονοϊού είχαμε την αρρωγή σε λειτουργία με 120 κρεβάτια και με 15-16 θαλάμους από συμπιέσεως. Αυτή η κίνηση έπρεπε να γίνει ήδη από το καλοκαίρι και δεν έγινε. Αυτή τη στιγμή γκρεμίζουμε το Πανεπιστημιακό σε κλινικές. Έχουμε γκρεμίσει 4 κλινικές για να φτιάξουμε κρεβάτια COVID. Και δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα COVID. Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι από καρκίνο, από άλλες αρρώσεις και χίλια δυο άλλα. Και κάποιοι άλλοι κύριοι γύρω-γύρω έχουν στήσει τα μαγαζάκια τους. Οι συνάδελφοι δίνουν καθημερινή μάχη. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και δυστυχώς τον επόμενο καιρό θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί αρκετοί συνάδελφοι και ασθενείς, όπως μάθατε και με την ογκολογική, υπάρχει διασπορά και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Οι λήψεις είναι μεγάλες και σε νοσηλευτικό και σε υποπροσωπικό, αλλά και σε υλικά. Πέραν της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, εκφράζουν κραυγή αγωνίας και για τα αυξημένα κρούσματα στις τάξεις των εργαζομένων, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο προσωπικό να λιγοστεύει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, απευθύνουν έκκληση στον κόσμο να περιορίσει στο ελάχιστο τις μετακινήσεις, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δική του βοήθεια στη μάχη της πανδημίας. Σήμερα εφημερεύουμε. Αν αύριο χρειαστεί να νοσηλεύσουμε και άλλα περιστατικά και αδειάσουν κάποιες κλινικές, μεταφέρονται ασθενείς σε άλλες κλινικές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έρθουν ασθενείς με προβλήματα. Έρχονται μόνο ελάχιστοι, ενώ έχουν καταργηθεί όχι τα απογευματινά, τα πρωινά ιατρία, που ο κόσμος χρειάζεται να κάνει τις εξετάσεις του αυτές λόγω COVID. Είναι αρκετά έως πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και πρέπει να μην εφησυχάζουμε και ο κόσμος να έχει τα αυτιά του και τα μάτια του ανοιχτά και να προσέχει πάρα πολύ και τις μετακινήσεις του και ό,τι χρειάζεται να κάνει.